Συνεχίζει το καύσωμα διαρκείας και σήμερα με τη Λάρισα αναγκή 43 βαθμούς Κελσίου, ενώ σύμφωνα με τους μετεωρολόγους αργεί ακόμη να δροσίσει. Πολύ υψηλές οι θερμοκρασίες Τρίτη και την Τετάρτη στο Θεσσαλικό χώρο και ιδιαίτερα στην Ηπειρωτική Θεσσαλία. Μέγιστες τιμές θερμοκρασίας αναμένονται αργά το μεσημέρι στη Λάρισα στους 44 με 45 βαθμούς. Λίγο χαμηλότερα, 43 βαθμούς με 44, αντίστοιχα Καρδίτσα και Τρίκαλα. Χαμηλότερη θερμοκρασία στο Βόλο, αλλά με υγρασία αυξημένη, το έχουμε πει πολλές φορές, και ουσιαστικά ο δείκτης δυσφορίας και στα τέσσερα μεγάλα αστικά κέντρα της Θεσσαλίας είναι ο ίδιος. Οι άνεμοι γενικά είναι ασθενείς, αν και σιγά σιγά δημιουργείται μια βόρειο-ανατολική συνιστόσα, γιατί έχουμε κάποιο μελτέμι στο Βόρειο Αιγαίο, είναι πιο εξασθενημένο σε σχέση με το κεντρικό και νότιο, η οποία ίσως βοηθήσει την Τετάρτη να έχουμε μια πτώση θερμοκρασίας κατά 1 με 2 βαθμούς, πάλι δηλαδή μέγιστες τιμές στους 42 με 43 βαθμούς. Τώρα από εκεί και πέρα όμως αρχίζουν τα πράγματα να βελτιώνονται πολύ αργά. Την Πέμπτη η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μια νέα πτώση πολύ μικρή. Πάντως οι τρεις πόλεις, Τρίκαλα, Λάρισα και Καρδίτσα, θα έχουν πάλι θερμοκρασίες πάνω από τους 40 βαθμούς, 42 με 43, με μια τάση όμως πτώσης, και κυρίως την Παρασκευή που περιμένουμε και κάποια φαινόμενα, θα έχουμε κάποια φαινόμενα βροχοπτώσεων κυρίως στην Δυτική Μακεδονία, σποραδικά κατά τόπους, όχι κάτι εντυπωσιακό, πιθανόν και σε κάποιες περιοχές της Θεσσαλίας να συμβηθούν κάποιες ασθενείς βροχές, μικρής διάρκειας δηλαδή, όχι κάτι ιδιαίτερο, αλλά θα αλλάξουν λίγο το στάτος της ατμόσφαιρας. Οπότε περιμένουμε μια νέα πτώση θερμοκρασίας για να τελειώσει η εβδομάδα, Σάββατο και Κυριακή, με θερμοκρασίες κοντά στους 40 βαθμούς συμπλήν, 39 με 40 βαθμούς στα τρία μεγάλα αστικά κέντρα της Ηπειρωτικής Θεσσαλίας. Οπωσδήποτε αντίστοιχα έχουμε πτώση και στο Βόλο. Ιδιαίτερα υψηλές αναμένονται να είναι οι θερμοκρασίες και την ερχόμενη εβδομάδα. Και η επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε, ξεκινάμε θερμοκρασίες πάλι υψηλές, αλλά όχι στα επίπεδα αυτής της εβδομάδας. Θεωρώ ότι αυτή η εβδομάδα θα είναι η τελευταία που θα μας δώσει τόσο υψηλές θερμοκρασίες. Να σημειωθεί πως χθες η Λάρισα άγγιξε ακόμα και τους 45 βαθμούς Κελσίου.